Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, εβδομάδα περισυλλογής, εβδομάδα εσωτερικής αναζήτησης και εβδομάδα κατάνοιξης. Η σημερινή μας εκπομπή δεν θα έχει τραγούδια των Ελλήνων. Θα έχει τραγούδια της ψυχής των Ελλήνων. Έτσι ακριβώς όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από θεολογικά, λαϊκά κείμενα. Στο ταξίδι με αυτό θα μας βοηθήσει ο πατέρας Διονύσιος Τάτσης, ένας πολυγραφότατος λαϊκός ιερέας που σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του μου έστειλε δείγμα των πολυπίκυλων συγγραφικών του τάσεων και καταγραφών μαζί και την επιστολή γραφοντάς μου. Από την Κόνιτσα. Αγαπητέ Θεόδωρε, χαίρε εν Κυρίω. Σου στέλνω σήμερα τα βιβλία που σου υποσχέθηκα και ελπίζω να σε ενδιαφέρουν και να φανούν χρήσιμα στην προσπάθεια που κάνεις. Αργότερα, όταν θα ευκαιρίσω να κάνω απογραφή των βιβλίων που έχω στην αποθήκη του χιονισμένου μου πια χωριού, ίσως να επικοινωνήσω και με τον Μητροπολίτη μας, αλλά για την ώρα ας μην δώσω καμία υπόσχεση. Με την εν Κυρίω αγάπη, πρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης, Κόνιτσα. Ο πατέρας Διονύσιος Τάτσης είναι ένας από τους σύγχρονους ορθόδοξους συγγραφείς που συνδεόταν πνευματικά με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Παΐσιο. Μάλιστα υπήρξε ο πρώτος που αποτύπωσε σε βιβλίο τις εντυπώσεις του από την ευλογημένη αυτή γνωριμία και όσο ο γέροντας ήταν μαζί μας σωματικός. Ο λόγος του πατέρα Διονυσίου είναι απλός, παρηγορητικός, δεν είναι ψευτογλυκανάλατος, δεν είναι γλυκερός ούτε ψεύτικος και πάνω απ' όλα δεν ωραιοποιεί καταστάσεις. Δεν κολακεύει τίποτα. Δεν χαϊδεύει αυτιά, όπως λέει ο λαός μας. Από δε εκ της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμάς σαβαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Την έσδε τον εκεί εστώ τον ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμο επότιζεν αυτόν. Είδε λυπή έλεγον «Άφες είδομενη έρχεται ηλία σώσον αυτόν». Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων γέρθη. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς, Θεού Υιός είναι ούτως». Σήμερον κρεμά Στέφανος
βασιλεύς. Ψευδή Oh no.